Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μόνο σε αυτό και δεν βλέπεις τι έγινε πριν και κυρίως τι έρχεται μετά. Γιατί πριν από αυτά τα γεγονότα υπάρχει μια μακρά ιστορία που αφορά όλον αυτόν τον κόσμο, όλους τους πληθυσμούς στην Ανατολή. Υπάρχει η ιστορία του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου, με κορυφαίο σημείο προφανώς τη διάλυση του Ιράκ. Υπάρχει η ιστορία του νεοφιλελευθερισμού που έκανε τα προάστια του Παρισιού ή τα προάστια του Λονδίνου, όπου ζουν μεγάλα τμήματα ανθρώπων που είναι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα να είναι κόλαση κυριολεκτικά. Και υπάρχει και η αβιότητα του ρατσισμού. Στον 21ο αιώνα στην Ευρώπη είχαμε πέρσι καταγεγραμμένους 3.500 θνημένους στη Μεσόγειο. Είναι τελείως καθαρό ότι οι μη καταγεγραμμένοι είναι πολύ περισσότεροι. Σε κάθε ναυάγιο που ακούτε, ανασύρθησαν 12 επιζώντες, αγνοούνται 80. Αυτοί οι αγνοούμενοι είναι οι ακατάγραφοι θνημένοι αυτής της ιστορίας. Έχει σημασία να δούμε όμως περισσότερο το τι έρχεται μετά. Και το τι έρχεται μετά το δείχνουν οι δηλώσεις των πολιτικών ηγετών στη Γαλλία και σε όλο τον κόσμο και το δείχνουν τα άρθρα του μεγάλου τύπου. Αυτό που έρχεται είναι ο πόλεμος στην Ανατολή σε καινούρια εκδοχή και ο πόλεμος μέσα στις δυτικές κοινωνίες ενάντια στους πληθυσμούς με άλλη θρησκεία, με άλλο χώμα, ενάντια στους μετανάστες, ένα νέο κύμα ρατσισμού. Αυτά πιθανότατα θα πάρουν έντονες, δραματικές μορφές. Δείτε για παράδειγμα την ανάλυση του κεντροαριστερού κατά τα άλλα Καρακούση, του Διευθυντή του Δήματος σήμερα, ο οποίος προειδοποιεί ότι ο κόσμος που θα διαμορφωθεί μετά από αυτά τα γεγονότα θα είναι ένα πολύ πιο δύσκολο μέρος για να ζει κανένας. Θα πρέπει να βγάλουμε καθήκοντα από αυτή την εξέλιξη και τα καθήκοντα σίγουρα αφορούν τον υπεριαλισμό, τον πόλεμο, αλλά και τον ρατσισμό. Και άρα το μέτωπο των προσφύγων, ένα μέτωπο στο οποίο μέχρι τώρα ο κόσμος στην Ελλάδα έχει αντιδράσει με μια εκπληκτική αλληλεγγύη, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να κρατηθεί ψηλά στους προγραμματισμούς και στην πολιτική δράση όλων μας. Λέγοντας αυτά ως πρόλογο, να μπω στο θέμα το οποίο έτσι όπως διατυπώνεται έχει δύο κεφάλια, το ένα είναι ο αντιδικτατορικός αγώνας και το άλλο είναι ο αντιμνημονιακός αγώνας. Έκανα λόγο για δύσκολες εξελίξεις και δύσκολες μέρες. Οι κοινωνίες έχουν ξαναπεράσει από τέτοια σημεία. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές με τους προηγούμενους κύκλους, αλλά υπάρχουν και αναλογίες. Και το να δούμε τις αναλογίες είναι το πιο σοβαρό πράγμα, γιατί μας βγάζει καθαρότερο μυαλό σε σχέση με τις προοπτικές μας, σε σχέση με τα καθήκοντα που έχουμε. Αντιδικτατορικός αγώνας, λοιπόν. Έχουν περάσει πάνω από 40 χρόνια, έχουν ακουστεί τα πάντα για το Πολυτεχνείο, δεν θα πω καθόλου σε περιγραφές. Όπως είπα και για τα γεγονότα στη Γαλλία, έχει μεγάλη σημασία να δει κανένας το πριν και το μετά. Διότι ποτέ δεν υπάρχουν από μόνο μέρες στιγμές στην ιστορία. Και στην περίοδο του αντιδικτατορικού αγώνα είχε τεράστια σημασία το τι είχε προηγηθεί. Στη δική μου τη σκέψη είναι ότι όλο το αντιδικτατορικό κίνημα με μία έννοια είναι η ελληνική εκδοχή του μεγάλου παγκόσμιου κινήματος που συνηθίζουμε να λέμε μάλιστα το 68 στην Ευρώπη. Ήταν εποχή που πάλι είχε μεγάλη σχέση με τον υπεριαλισμό. Ήταν η εποχή του Βιετνάμ, ήταν η εποχή που ο Τσέ απάνταγε από τη Λατινική Αμερική ότι χρειαζόμαστε ένα, δύο, τρία πολλά Βιετνάμ. Ήταν η εποχή που στην ίδια την κοιλιά του κτίνους, μέσα στις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ξέσπαγε ένα απίστευτο κίνημα το οποίο ξεκίναγε από τις διεκδικήσεις για τα πολιτικά δικαιώματα των μαύρων και εξελισσόταν σε μια πολύ σοβαρή οργάνωση της μαύρης εργατικής τάξης με κέντρα Detroit, Memphis και πάει λέγοντας μια ιστορία που είναι πολύ άγνωστη αλλά ήταν πάρα πολύ σημαντική και το οποίο πέρασε στην Ευρώπη με τα κινήματα από το 68 μέχρι τα μέσα ή το τέλος της δεκαετίας του 70. Αυτό όλο ήταν μια επιρροή, ήταν ένας αέρας ελπίδας που έσπρωχνε
τα κινήματα σε όλο τον κόσμο μπροστά. Αυτό είναι μια σημαντική διαφορά με το σήμερα. Να δούμε την αναλογία της θεματολογίας που αντιμετωπίζαμε και τότε και τώρα. Ταυτόχρονα ήταν μια περίοδος κρίσης. Η χρυσή εποχή του καπιταλισμού βάδιζε προς το τέλος της. Το 1973 τυπικά είναι το τέλος με το ξέσπασμα της πρώτης κρίσης. Όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, επειδή τα τελευταία χρόνια ζήσαμε μια πολύ βαθιά κρίση, έχουμε φτάσει να αναπολούμε, να νοσταλγούμε με μια έννοια τη χρυσή εποχή του καπιταλισμού, τις παλιές ημέρες. Ήτανε καλές μέρες για τον κόσμο μας αυτές τις μέρες. Ήτανε μέρες άγριας εκμετάλλευσης, άγριας καταπίεσης των εργαζομένων. Για παράδειγμα, από την Ελλάδα, μέσα στη δικτατορία, δημιουργήθηκε ένα τεράστιο κύμα νέας προσφυγιάς που στράφηκε προς τις χώρες της Ευρώπης. Τι ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι? Για να μην μακρύνω, όλοι θα έχετε ακούσει ένα τραγουδάκι του Καζατζίδη, το οποίο λέει την αλήθεια. Του Βελγίου ιστορίες και οι φάμπρικες της Γερμανίας. Επισκέφτηκα κάποια στιγμή ένα ανθρακορυχείο στον Μπόχο, το οποίο τώρα έχει κλείσει και έχει γίνει ιστορικό μουσείο. Είχε κάποιες τεράστιες φωτογραφίες στην πόρτα, όπου δείχνανε νέα παιδιά από την Ελλάδα, από την Ιταλία, την Ιουγκοσλαβία και από την Τουρκία, τα οποία φτάνανε μπροστά στην πόρτα για πρώτη μέρα δουλειάς και σκεφτόντουσαν με δέος ότι από εκεί και πέρα η ζωή τους θα ήταν ένα μεροκάματο στα 800, στα 1000 μέτρα κάτω από εκεί, σκάβοντας για το κάρβουνο. Αυτή ήταν η πραγματικότητα του κόσμου μας. Αυτή ήταν η πραγματικότητα του κόσμου μας και αυτή ήταν η βάση για τους μεγάλους αγώνες που ξεσπάσανε εκείνη την εποχή και ανανεώσανε το νέο εργατικό και ενεργοίστικο κίνημα. Αυτά στην Ελλάδα φτάνανε καθυστερημένα και φτάνανε με στρεβλό τρόπο. Γιατί στην Ελλάδα είχαμε δικτατορία. Να βάλω και σε αυτό το σημείο μια πρόκληση. Γιατί είχαμε δικτατορία? Ο κόσμος μας πάλεψε σκληρά στη δεκαετία του 60. Αντιμετώπισε το κτίνος που είχε βγει από τον εμφύλιο πόλεμο. Το κράτος της δεξιάς, το κράτος των εθνικοφρόνων. Έφτασε σε ένα κορυφαίο σημείο με την εξέγερση στα Γερουγιάννα. Δεν μπόρεσε να προχωρήσει παρακάτω. Δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τη δουλειά. Και βρέθηκε μπροστά στο συμπέρασμα που πολλές φορές έχουμε δει στο διεθνές κοινό. Ότι αν πληγώσεις το θηρίο και αφήσεις τη δουλειά εν τέλει, έχεις σοβαρό πρόβλημα. Η κυρία αρχή τάξη στήριξε τη δικτατορία μαζί με όλους τους διεθνείς συμμάχους της, την οποία επέβαλε για να λύσει ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Να ελέγξει τον κόσμο που στη δεκαετία του 60 μπήκε σε μια ελπιδοφόρα πορεία. Δεν θα πω στο τι ήταν η δικτατορία, νομίζω ότι όλοι εδώ γνωρίζετε. Πολύ σύντομα η δικτατορία έφτασε μπροστά σε αδιέξοδο. Και όταν υπήρξαν οι πρώτες ρομές που προκάλεσε το κίνημα, και όταν υπήρξαν οικονομικά ζητήματα, και όταν υπήρξαν διπλωματικά και πολιτικά ζητήματα. Και άνοιξε μια διαδικασία η οποία λεγόταν τότε ομαλοποίηση της δικτατορίας. Μια προοπτική να δοθεί ένα τέλος από τα πάνω, με έλεγχο του κόσμου, με πολιτικές εξελίξεις μακράς διαρκείας, οι οποίες βέβαια θα είχαν και το στοιχείο της προστασίας των κουτικών από την οργή του κόσμου. Δεν είναι σενάρια φαντασίας, συντρόφισσες και συντρόφοι. Στην Τουρκία γίνανε. Και είχαμε μια ανάπηρη δημοκρατία σε χίλια εισαγωγικά για πολλά χρόνια. Στην Ισπανία γίνανε. Αν δείτε αυτή τη στιγμή τη δημόσια συζήτηση στο Podemos, η συζήτηση είναι πώς θα σπάσει ο κύκλος του συμβιβασμού που άνοιξε υπό την αιγίδα του βασιλιά, του συμβιβασμού του φραγκισμού με τα αστικά πολιτικά κόμματα που κράτησε δεκαετίες στην Ισπανία. Στην Ελλάδα αποφύγαμε αυτό το σενάριο και είχαμε τεράστια κέρδη για τον κόσμο μας. Και το αποφύγαμε γιατί η δικτατορία ανατράπηκε από τα κάτω. Ανατράπηκε από το κίνημα αντίστασης. Και εδώ χρειάζεται τιμή στους συντρόφους και στις συντρόφισσες που στο πρώιμο διάστημα κρατήσαν αναμένο το κερί της αντίστασης με απομονωμένη φράση. Πρόσφατα χάσαμε ένα σύντροφο που όσοι ήμασταν μαζί στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε δουλέψει αρκετά από το Δήμο του Τζαμιά. Ο οποίος ήταν τμήμα του παράνομου μηχανισμού που έβγαζε τα έντυπα του ΚΚΕ μέσα στη δικτατορία. Υπήρχαν πάρα πολλές τέτοιες οργανώσεις με τέτοιες ή και άλλες πιο
πιο στιβές δραστηριότητες. Κάποια στιγμή αυτό πέρασε στο μαζικό. Και το μαζικό, νομίζω θα αναφερθεί ο Νίκος περισσότερο στα εργατικά, προκάλεσε τις πρώτες ρογμές και οι ρογμές εξελιχθήκαν στο μαζικό αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα, το οποίο με μια ολόκληρη διαδικασία, το Πολυτεχνείο δεν είναι αστραπή, το Πολυτεχνείο εποάστηκε σε μικρές διαδηλώσεις, σε μικρές πρωτοβουλίες, τα μικρά γεγονότα, και αυτό κρατήστε το για το σήμερα, προετοιμάζουν τα μεγάλα, τα οποία ανοίξαν τον δρόμο για την ίδια την εξέγερση, η οποία τραυμάτισε θανατηφόρα, κατά τη γνώμη μου, τη δικτατορία. Πολλοί λένε ότι η εξέγερση του Πολυτεχνείου ιτήθηκε το βράδυ 17 προς 18 Νοέμβρη. Είναι αλήθεια. Η διαδικασία από εκεί και πέρα ήταν προδιαγεγραμμένη. Άνοιγε ο δρόμος για τη μεγάλη εργατική μεταπολίτευση. Για τα 4 χρόνια δράσεις της νεολαίας και της εργατικής τάξης, μέσα από τα οποία είχαμε θηριώδεις κατακτήσεις για τον πληθυσμό στην Ελλάδα, κατακτήσεις που είναι ακόμα στο στόχαστρο του καθεστώτος, ακόμα τώρα, όταν τους ακούτε να μιλάνε για το τέλος της μεταπολίτευσης. Τι εννοούμε? Να πάρουμε πίσω αυτά που κερδιθήκαν τότε στον δρόμο, στο πεζοδρόμιο, στην απεργία, στην κατάληψη. Και ταυτόχρονα ξανακτήστηκε μια μαζική πολιτική αριστερά, η οποία, αν θυμηθείτε τι είχε προηγηθεί, το 68 για παράδειγμα, είχε μπει σε μια διαλυτική κρίση και τότε. Η αριστερά ξανακτήστηκε στην Ελλάδα μέσα από τον κύκλο της αντιδικτατορικής αντίστασης και της εργατικής μεταπολίτευσης. Επειδή έχουμε συνεννοηθεί για τον χρόνο, να περάσω στο δεύτερο κεφάλι, το αντιμνημονιακό. Ξαναζούμε μεγάλες προκλήσεις. Αναφέρθηκα στην αρχή στα γεγονότα στη Γαλλία και πόσο έντονα και τραγικά μας υπογραμμίζουν τη σημασία του υπεριαλισμού, του ρατσισμού, του πολέμου και τα λόγια. Έχουμε ζωντανή την εμπειρία της κρίσης. Συντρόφισσες και σύντροφοι μας ζητήσαμε να κάνουμε πολλές φορές θυσίες, υποσχόμενοι μία έξοδο από το τούνελ, μία έξοδο από την κρίση. Και ο Παπανδρέου το υποσχέθηκε, και ο Παπαδήμος το υποσχέθηκε, και ο Σαμαράς το υποσχέθηκε, και ο Τσίπρας το υπόσχεται σήμερα. Λέει, σφίξτε και άλλο το ζωνάρι, να περάσει το μνημόνιο 3, θα βγούμε στις αγορές, θα βγούμε στην ανάπτυξη και θα ξαναδούμε λίγο τις κατακτήσεις. Έχουν περάσει 7 χρόνια και ο καπιταλισμός συνεχίζει να είναι βυθισμένος σε μία από τις πιο σοβαρές κρίσεις που γνώρισε το σύστημα από το 29 μέχρι σήμερα. Όλη η σοβαρή δημόσια συζήτηση παγκόσμια προβλέπει κάθε άλλο παραδείγμα. Πολύ πιο πιθανό είναι ένα νέο άγριο επεισόδιο της κρίσης σαν το 8 μέσα στο 16, παρά τα σενάρια ομαλής διεξόδου. Και συντρόφισσες και σύντροφοι, επειδή εδώ δεν είμαστε προφήτες, αλλά είμαστε πολιτικοί αγωνιστές, δεν έχει καμία σημασία να σκεφτόμαστε τις προβλέψεις. Γιατί υπάρχει κάτι πολύ σκληρό. Αν τους αφήσουμε να καθοδηγήσουν την έξοδο από την κρίση, αυτό που θα ακολουθήσει δεν θα είναι καθόλου καλό για τον κόσμο μας. Όλη η συζήτηση ανάμεσα στην κυρία Κιτάξη προετοιμάζει ένα αιματηρό τρόπο έξοδο από την κρίση, όπου θα βγούμε με πολύ χειρότερες συνθήκες για τους εργάτες, για την νεολαία, για τις λαϊκές δυνάμεις, για τις γειτονιές μας, για τα σχολεία, για τα νοσοκομεία, για τα πάντα, από ό,τι ήμασταν όταν μπήκαμε. Όμως, η πραγματικότητα δεν είναι μόνο η κρίση. Στην Ελλάδα είχαμε την κορυφαία κοινωνική αντίσταση στην κρίση που εκδηλώθηκε σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό έχει σημασία για σήμερα. Πολλοί μιλάνε για το 10-12. Δεν είναι μόνο ζητήματα νοσταλγίας, συντρόφισσες και σύντροφοι. Η κοινωνική αντίσταση στην Ελλάδα έχει ένα χαρακτηριστικό. Κέντρο της ήταν οι γενικές απεργίες. Πολύ σημαντικές ήταν οι πλατείες. Κέντρο ήταν η κίνηση της εργατικής τάξης. Και αυτό είχε πολιτικές συνέπειες. Μια πρώτη άμεση πολιτική συνέπεια ήταν ότι στην Ελλάδα η αριστερά παρέμεινε σε κορυφαίο επίπεδο δύναμης. Ο κύκλος που άνοιξε με τις ελπίδες για το ΣΥΡΙΖΑ πάταγε στην πραγματικότητα στην κοινωνική αντίσταση που εκδηλώθηκε στα πρώτα μνημόνια.
Ταυτόχρονα αυτό έβγαλε για τον κόσμο μας μια εκπαίδευση. Μια εκπαίδευση στην κεντρική πολιτική πάλι, μια εκπαίδευση στη διεκδίκηση απαντήσεων στο ζήτημα της εξουσίας. Και αυτό συντύπνωνε το σύνθημα για την κυβέρνηση της αριστεράς. Σήμερα είναι σαφές ότι όλος αυτός ο κύκλος ιτήθηκε στις 13 Ιουλίου. Υπέστη μια σοβαρή ήττα με την, να μην ψάχνω διπλωματικές εκφράσεις, με την προδοσία της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ στις 13 του Ιούλη. Όμως, από το πώς προσπάθησα να περιγράψω τον κύκλο, υπάρχουν δύο κρατούμενα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Ένα, ότι ζούμε σε μια χώρα όπου η εργατική τάξη έχει εκπαιδευτεί στο να αντιμετωπίζει τη λιτότητα. Και δύο, έχει αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα ένας τρίσιμος παράγοντας. Ένα στρώμα πολιτικών αγωνιστών που επιμένει να συνδέει την κοινωνική αντίσταση με τον μαξιμό, με την προοπτική του σοσιαλισμού, με την οργανωμένη παρέμβαση στο κίνημα και την οργανωμένη δράση. Αυτά είναι πολύτιμα πράγματα στην δόξη και σύντροφη. Και αυτά θα αποδειχθούν πολύ δύσκολα προβλήματα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ που για την ώρα έχει τον έλεγχο των πολιτικών εξελίξεων. Η γνώμη μου είναι ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή του Μνημονίου 3, το ξεκίνημα δηλαδή των μέτρων τα οποία υπέγραψε ο Τσίπρας στις 13 του Ιουλίου, ανοίγει ένα νέο κύκλο. Ανοίγει ένα δεύτερο ημίχρονο στην ταξική πάλη, στην κοινωνική αντιπαράθεση στην Ελλάδα. Είχαμε κάποιες προειδοποιήσεις σε μικρά γεγονότα, τα οποία είχαν μεγαλύτερη από τη συνήθι συμμετοχή. Η απεργία στις 12 του Νοέμβρη δεν αφήνει κανένα περιθώριο. Το είδε ο διεθνής τύπος. Υπήρξαν πάρα πολλά δημοσιεύματα που λέγανε όπα, τι είναι τούτο, 50 μέρες από τις εκλογές γενική απεργία, 50 μέρες από τις εκλογές γενική απεργία με αυτή τη συμμετοχή στον δρόμο. Μπορεί αυτή η κυβέρνηση να βγάλει πέρα το πρόγραμμα που υποσχέθηκε? Αυτό είναι μια συζήτηση πολύ έντονη και πολύ πραγματική. Το ασφαλιστικό και οι πληστηριασμοί μπορεί να είναι τα σημεία κλειδιά που θα καθορίσουν τη μοίρα της ίδιας της κυβέρνησης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, νομίζω ότι άμα δούμε έτσι τις συνέχειες, θα πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα. Και το πρώτο συμπέρασμα για να κλείνω είναι ότι έχει κλείσει πολύ γρήγορα, μέσα σε 50 μέρες, έχει γυρίσει σελίδα και το κεφάλαιο των εκλογών της 20 Σεπτέμβρη. Η εικόνα μιας πανίσχυρης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας μέσα στη Βουλή που στηρίζει ένα καλπασμό μνημονιακό δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Θα έχουν τεράστια προβλήματα να επιβάλλουν αυτή τη γραμμή πάνω στον πληθυσμό. Και εδώ, επειδή πάλι δεν είμαστε προφήτες, προκύπτουν καθήκοντα. Τα καθήκοντα είναι να οργανώσουμε αυτή την πάλι, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να βγει στο προσκήνιο το ταχύτερο δυνατό και ταυτόχρονα να μην ξεχάσουμε το δεύτερο χαρακτηριστικό που είχε ο αγώνας μας στην προηγούμενη περίοδο. Το ότι η πάλι ποτέ δεν είναι μόνο συνδικαλιστική, η πάλι είναι πολιτική και ο πολιτικός αγώνας έχει συγκεκριμένα όπλα και συγκεκριμένα καθήκοντα. Σήμερα πρέπει να επιδιώξουμε συστηματικά το να χτίσουμε την ενότητα της αντιμνημονιακής ριζοσπαστικής αριστεράς, να μαζέψουμε σε μια κοινή κήτη όλο τον κόσμο που θέλει να απαντήσει σε αυτή την πρόκληση, σε αυτό λογοδοτεί ο αγώνας μας στη ΛΑΕ, σε αυτό λογοδοτεί. Έχουμε πολύ καθαρό ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτό. Έχουμε πολύ καθαρό ότι υπάρχουν και άλλες δυνάμεις. Έχουμε πολύ καθαρό ότι έχουμε ανάγκη πρωτοβουλειών προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι προγραμματίζουμε ακόμα και την ίδια μας τη συγκρότηση να μπορέσουμε να παίξουμε ρόλο σε μια αποτελεσματική πάλη ενάντια στη λιτότητα, σε μια αποτελεσματική πάλη για την ανατροπή των μνημονίων και αυτή την πολιτική να τη στηρίξουμε με κάθε αναγκαίο μέσο. Με κάθε αναγκαίο μέσο. Και μέσα από την εμπειρία της προηγούμενης περίοδου, σε αυτό είμαι σίγουρος ότι θα αναφερθούν άλλοι σύντροφοι πιο αναλυτικά από εμένα, ήταν εμπειρία ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να ολοκληρώσεις αυτή την πάλη χωρίς να συγκρουστείς
με την ευρωπαϊκή ηγεσία, με το ευρώ, να μείνεις πιστός στον κόσμο σου, να ανοίξεις τις προοπτικές προς τη σοσιαλιστική απελευθέρωση, που είναι ένα πράγμα που στην πραγματικότητα ήταν στο υπόβαθρο και του αντιδικτατορικού άμα. Καλή συνέχεια.